Νέο επεισόδιο στο σίριαλ με την καρδιοχειρουργική κλινική του Παγνή. Αφού κατά την τελευταία ημερομηνία που δόθηκε, δηλαδή την 15η Σεπτεμβρίου, δεν έγινε η πρώτη καρδιοχειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο, ο Υπουργός Υγείας επανήλθε σήμερα, αυτή τη φορά με νέα ημερομηνία. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει, στην Κρήτη να έχουμε δύο επεμβάσεις και να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές. Όπως έχει αποκαλύψει όμως η Κρήτη TV, χρειάστηκε να προηγηθούν υποσχέσεις επί υποσχέσεων, ημερομηνίες που δεν τηρήθηκαν, με την πρώτη επέμβαση να αναβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα και να υπάρξουν ατέλειωτα προβλήματα που προέκυψαν στην πορεία, όπως έλλειψη προσωπικού και έλεγχος συμβάσεων και υλικού, για να ανακοινωθεί τελικά ότι θα γίνουν οι πρώτες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις στο Παγνή. Τουλάχιστον ο Υπουργός Υγείας παραδέχτηκε ότι αυτό κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Δεν λέω για το κόστος, που προφανώς θα γλιτώσουμε και χρήματα υπό την έννοια ότι θα μεταφέρονται όλοι να πάνε αλλού. Λέω για ακίνους ανθρώπους που πιθανόν χάσαμε ή που θα κινδυνεύαμε να χάσουμε γιατί δεν πρόλαβαν να φτάσουν εκεί που πρέπει και να έχουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Και αυτό τώρα στην Κρήτη θα το έχουμε ως πραγματικότητα την επόμενη εβδομάδα. Το μόνο που απομένει είναι αυτή τη φορά να τηρηθούν οι υποσχέσεις προς τους καρδιοπαθείς, καθώς υπάρχει ήδη μεγάλη λίστα αναμονής. Σε ό,τι αφορά στη Γάβδο, όπου οι κάτοικοι δεν είχαν πρόσβαση ούτε καν σε ιατρικές υπηρεσίες, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ότι από τη Δευτέρα θα αναλάβει καθήκοντα γενικός γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε ακόμα στους χώρους του ψυχιατρίου Χανίων. Να διαπραγματευτείτε με φορείς του δημοσίου, το τονίζω, με φορείς του δημοσίου, να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κτίρια αυτά όχι ως ιδιοκτήτες, αλλά κατά παραχώρηση από το Υπουργείο Υγείας, ώστε και το Υπουργείο Υγείας να διασφαλίσει το περιουσιακό του στοιχείο και να μην πει κάποιος ότι χαρίζουμε κάτι που δεν πρέπει να χαρίζουμε για να το βρουν οι επόμενοι, αλλά και από την άλλη και το δημόσιο να κερδίσει χρήματα από τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών. Και τόνισε ότι πέρα από τα εκρηκτικά προβλήματα των νοσοκομείων υπάρχουν και οι άνθρωποι που κάνουν υπερβάσεις. Υπάρχει άλλη εικόνα πάρα πολλών ανθρώπων οι οποίοι υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε ταξίδια αστραπή στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά, ενδεχομένως για να μην έρθει αντιμέτωπος με τα τεράστια προβλήματα εργαζομένων και νοσοκομείων του νησιού.